Πάρω λίγο νεκρό. Πάρω λίγο. Φτάσαμε στο παραπέντε, είπα κύριε Κουκουλέπουλε. Να έχουμε ένα νεκρό. Ναι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Έπρεπε να φτάσουμε στην 31η μέρα απεργία πείνας. Ενώ προηγουμένως η κυβέρνηση είχε φέρει μια τροπολογία η οποία ήθελε να παρακάμψει την δυνατότητα έτσι ώστε να ικανοποιηθεί τελικώς το αίτημα του Ρωμανού, δηλαδή να έχει μια φυσική παρουσία, διότι αυτή ήταν η πρώτη τροπολογία που έφερε. Γνωρίζετε πολύ καλά τι είχε πει ο κύριος Σαμαράς στη συζήτηση στη Βουλή. Ο κύριος Σαμαράς έδειξε όχι απλώς μια αναλγησία, μια σκληρότητα μέσα στη Βουλή. Επιτέθηκε δε στον κύριο Τσίπρα, υπερασπίζεστε λέει έναν άνθρωπο όπου έχει καταδικαστεί για την λυκαλιστία. Τα θυμόσαστε και, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Και ο κύριος Σαμαράς είδε τον πατέρα του παιδιού και είπε είμαι Πόντιος Πιλάτος. Και ευτυχώς δημιουργήθηκε ένα τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης, ανθρωπιάς. Όχι συμφωνίας με αυτά που λέει ο Ρωμανός. Από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, από τον Αρχιεπίσκοπο, από όλα τα κόμματα. Πριν υποχωρήσει η κυβέρνηση. Πριν υποχωρήσει και τελικά καταλήξουμε ευτυχώς σε αυτό που καταλήξαμε. Για να βάζουμε τα πράγματα. Για να βάζουμε τα πράγματα. Αφήστε τις παιδιάστικες. Αφήστε τις παιδιάστικες προσεγγίσεις. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Να σέβεστε τη ζωή. Να σέβεστε τη ζωή πάνω απ' όλα. Παρακαλώ. Παρακαλώ λοιπόν. Το θέμα του κυβέρνηση. Εγώ γνωρίζω λοιπόν τι είπε με τον πατέρα του. Και το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά. Μπράβο και στην κυβέρνηση. Το έλυσε. Δεν έπρεπε να το λύσει. Δεν έπρεπε τώρα δεν μπορούμε να σταματήσουμε να πλειοδοτούμε στο συγκεκριμένο θέμα. Ως προς τι. Διάλειμμα. Να μην λύνετε. Διάλειμμα και μετά το